Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Με τα πρώτα αποτελέσματα της εξέτασης DNA να μην αποδίδουν, καθώς τα δείγματα που συνέλεξαν σε πρώτη φάση από το Αρώχο και το σώμα του Μιχάλη Κατσουρή δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο γενετικό κωδικό. Πλέον όλες οι προσπάθειες της ασφάλειας για τον εντοπισμό του μαχαιροβγάλτη δολοφόνου του 29χρονου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Το μήνυμα πάντως ότι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αντικειμενικά μερόληπτα και επί τη βάση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προφυλακιστέντων για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κράτη ομολογό του, Γκόρνταν Γκρίλιτς Ράντμαν. Παράλληλα, οι πολυπληθείς ομάδες των προφυλακισμένων κατηγορούμενων θα κρατηθούν σε συνολικά 16 σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων. Επίσης, ομάδα από 8 κατηγορούμενους θα μεταφερθεί στις φυλακές Αυλώνα και ομάδα από άλλους 6 θα κρατηθεί στον Κορυδαλό. Οι κατηγορούμενοι θα μοιραστούν συνολικά στις εξής φυλακές: Κομοτηνή, Μαλανδρίνο, Γρεβενά, Χίο, Θεσσαλονίκη, Κορδαλό, Νιγρίτα, Λάρισα, Χανιά, Κο, Βόλο, Ναύπλιο, Τρίκαλα, Γιάννενα, Αυλώνα. Η ΑΕΚ στο μεταξύ θα αντιμετωπίσει αύριο, Τρίτη 15 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, την Δυναμό Ζάγκρεπ σε ένα παιχνίδι που έχει ήδη στιγματιστεί από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δρακόντιανε πάντως τα μέτρα ασφαλείας από πλευράς της αστυνομίας για τους οπαδούς της Δυναμό που θα βρεθούν στο γήπεδο Μαξιμίρ. Συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων έθεσε μάλιστα και αποστολή της Ένωσης στο ξενοδοχείο. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα υπενθύμησης για τη ρύθμιση των οφειλών καθιερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το Σεπτέμβριο. Υπενθύμησης για τη ρύθμιση των οφειλών καθιερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ από το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των φορολογουμένων για τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις δόσεις ρυθμίσεων οφειλών. Με τη νέα εφαρμογή App, τα κινητά Android ή iOS, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν τη φορολογική τους εικόνα ή διαφορετικά το προφίλ τους, να πληρώνουν τις οφειλές τους και να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για περιεχόμενες υποχρεώσεις τους. 4 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτούς το 50% οφείλει κάτω από 500 ευρώ. Έτσι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρεί σε έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών αυτών, ώστε οφειλές που έχουν βεβαιωθεί το 2022 και 2023 να μην γίνουν ληξιπρόθεσμες, δεν έχουν πληρωθεί βέβαια, όπως επίσης σε όσους έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών των οφειλών, να μην χαθούν οι ρυθμίσεις. Έτσι από τον Σεπτέμβριο θα ειδοποιείται κάθε οφειλέτης στο κινητό του με SMS για την οφειλή, για να ενημερώνονται και να εξοφλούνται άμεσα, γιατί πάρα πολλοί ξεχνάνε να πληρώσουν. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα μηνύματα αυτά έρχονταν στα email που καμιά φορά δεν διαβαζόταν από τους οφειλέτες, γιατί δημιουργήθηκαν μόνο και μόνο για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Προχωράει λοιπόν σε μια ρύθμιση που ίσως έτσι και τους οφειλέτες να βοηθήσει για να μην θεωρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές και έτσι δεν θα υπάρχει δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας, και βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών να έχει μεγαλύτερα έσοδα και να μην αυξάνονται οι οφειλές και να υπερβούν τα 105 και τα 110 δις. Ουσιαστικά η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί και ως φορολογικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι προσωποποιημένο για κάθε φορολογούμενο. Εργατικό δυστύχημα τώρα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαλιβουργία του Βόλου. Αλλοδαπός άντρας 31 ετών, κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε, έπεσε από ύψος με συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκε ένας 39χρονος αλλοδαπός που ενεπλάξε τροχαίο ατύχημα το βράδυ χθες στη Σκιάθο. Την ίδια ώρα, ένα περίεργο τροχαίο ατύχημα ερευνάει τροχαία Βόλου, το οποίο σημειώθηκε στη 1 τα μεσάνυχτα στη διασταύρωση δύο πεζοδρομίων στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Το σημάδι σημειώθηκε συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Τάκη Οικονομάκη και το Πάλιο. Όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε στο έδαφος με την κοπέλα που είχε ως συνεπιβάτηδα. Η νεαρή γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχέας. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 10.000 επισκέπτες στην 61η γιορτή κρασιού στη Νέα Αγχιέλο Μαγνησίας. Το Σάββατο το βράδυ έγινε πάντως η έναρξη των εκδηλώσεων. Μεγάλη επιτυχία σημειώνει η 61η γιορτή κρασιού της Νέας Αγχιάλου. Συνολικά πάνω από 10.000 επισκέπτες ήταν εκεί τις δύο πρώτες ημέρες για τη γιορτή. Η γιορτή κρασιού συνεχίζεται σήμερα με Θέμη Αδαμαντίδη και Στέφανο Κάκο και αύριο με Νίκο Κερασιώτη και Νίκο Μούτσελο με τις ορχήστρες τους. Η αυλία πάντως της φετινής γιορτής κρασιού άνοιξε το Σάββατο 12 Αυγούστου και ξεκίνησε με το μοναδικό Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Χθες Κυριακή
με τον Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίγκο και την παρέα του. Σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου, ο αγαπημένος Θέμης Αδαμαντίδης και ο εξαιρετικός και ανερχόμενος βολιώτης τραγουδιστής Στέφανος Κάκος, ο καθένας με τις ορχήστρες τους υποσχόμενοι μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι, αγάπη και τρέλα. Μαζί τους και η βολιώτησα τραγουδίστρια Κική Σιμιακάκη. Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν την 3η 15 Αυγούστου με μια πλούσια μουσικοχορευτική και παραδοσιακή βραδιά με πολύ κέφι, χορό, παρέα με τους τοπικούς μουσικούς. Την ίδια βραδιά θα εμφανιστούν και χορευτικά συγκροτήματα παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Δεν θέλω να πω δύο κουβέντες από λόγο και της ημέρας, γιατί εδώ ήρθατε να διασκεδάσετε, να πείτε λίγο κρασί, να ξεχαστούμε. Οπότε τα λόγια είναι φτώχεια. Να έχετε υγεία, οικογενειακή ευτυχία, χρόνια πολλά με την ευκαιρία της Παναγίας της Μεγαλόχαρης και να ευχηθώ ότι αυτό το κακό που πήγε να συμβεί στην περιοχή της Αχιάλου να μην το ζήσει κανένας. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ζωής και δεν γίναν και μεγάλες ζημίες, αν εξαιρέσετε το συνεταιρισμό. Θα στηρίξουμε όλοι μαζί την ευρύτερη περιοχή της Αχιάλου, να σταθεί στα πόδια της και να κοιτάξουμε μπροστά. Χαρείτε λοιπόν τώρα κατά σειρά το Γιάννη Μπουρνέλη που θα σας πει πολλές μπουρνέλες να γελάσετε και μετά τον μεγάλο, τον λαϊκό τραγουδιστή με την τεράστια φωνή, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά όλοι και όλες και υγεία πάνω απ' όλα. Στη γιορτή κρασιού προσφέρεται δωρεάν όλες τις ημέρες το φημισμένο κρασί του συνεταιρισμού της Νέας Αχιάλου και είναι δωρεάν η είσοδος σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Οι μουσικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 8 το βράδυ και στις 9 το βράδυ αρχίζουν οι συναυλίες με όλους τους γνωστούς καλλιτέχνες. Ο Δήμος Βολού και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Νέας Αχιάλου, η Δήμητρα και οι σύλλογοι περιμένουν όλο τον κόσμο και φέτος για διασκέδαση και γλέτη, τιμώντας τη συνεταιριστική, όπως λένε, ιστορία μιας περιοχής που έκλεισε έναν αιώνα λειτουργίας του και φέτος ειδικά θέλει πολύ τη δυναμική στήριξη του κόσμου. Κοίτα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Για μένα πέφτουν αυτά τα χέρια. Μόλις έφυγε ο Δήμαρχος, σε μένα, για μένα. Χειροκροτήστε με, για μένα πέφτουν. Η οικογενειακή τραγωδία τώρα αποκαλύπτεται στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, μετά το θάνατο μιας 84χρονης γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί στο σπίτι της πριν από 9 ημέρες. Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο αδερφός της. Πρόκειται για τον 72χρονο Σωτήρη Αναγνώστου, ο οποίος διέμενε στα Παλαιά. Τα δύο αδέρφια ήταν αγαπημένα και η μοίρα τους έγραψε να φύγουν από τη ζωή σχεδόν μαζί. Η γυναικεία συντροφιά, τώρα για να αλλάξουμε κλίμα στο αστυνομικό δελτίο, ήταν η αιτία δύο παρέες ανδρών να γίνουν μαλλιά κουβάρια τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από νυχτερινό κέντρο στα Πευκάκια του Βόλου. Δύο άνδρες 20 και 22 ετών λογοφέρανε και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια έξω από κλαμπ με αφορμή μια γυναίκα. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν ελαφριά, ενώ ο οδηγός ταξί που είδε το περιστατικό κάλεσε την αστυνομία. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των 14 αεροδρομίων της χώρας που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν την απαιτούμενη πιστοποίηση, ανήκει το αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος που βρίσκεται στη Νέα Αχιάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην έκθεση της δέσμης παραβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας εγκαλείται για 10 ελληνικά αεροδρόμια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μη διόντως πιστοποιημένα. Ενώ συμπληρώνει ότι η χώρα μας δεν έχει παράσει και επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σε 4 στρατιωτικά αεροδρόμια έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο νησί της Κιάθου ανησύχησε το νησί, τους κατοίκους αλλά βεβαίως και τις αρχές. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής αλλά και όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, η φωτιά οριοθετήθηκε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί της Κυριακής χθες σε δασική έκταση στην Πούντα Σκιάθου, όπως ενημέρωσε επίσημα και η πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο για αρκετή ώρα πάντως, μετά και τον έλεγχο της πυρκαγιάς, παρέμειναν και επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα για την κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη. Σήμερα, κατά 6 και 16, μας δόθηκε συμβάν πυρκαγιάς στην περιοχή της Πούντας. Κινηθήκαμε στο σημείο με 5 πυροσβεστικά οχήματα, 15 άντρες και 8 άντρες πεζοπόρου. Πρόκειται για μια δύσκολη περιοχή, διότι η φωτιά βρισκόταν μέσα σε καθαρά δασική έκταση. Αμέσως έγιναν ενέργειες εγκατάστασης, κλήθηκαν εν αέρια, έγιναν βολές από εν αέρια, έγινε προσπάθεια να οριθεθεί η πυρκαγιά και να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Έχουμε οχήματα περιμετρικά της πυρκαγιάς και δουλεύουμε μέσα σε καμένο άκαυτο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σήμερα είναι σε κατάσταση συναγερμού και πάλι το νησί της Κιάθου, αν υπάρχουν κάποια μέτρα πρόσθετα λόγω και της πυρκαγιάς. Ναι. Έχω την πληροφορία ότι θα πλησιωθεί το κλιμάκι της Κιάθου με άλλα δύο οχήματα από το Βόλο, τα οποία και τα αναμένω. Θα μπουν έξτρα περιπολικά,
και θα παραμείνουν οχήματα και στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια άλλων θα πάρουν καλά. Ειδοποιήθηκα από τον διοικητή του πεζοριστικού πλημακίου, τον κύριο Κούρια, για την Πυρκαγιά. Ήμουν εδώ 6.30, ήταν ήδη κάποιοι θελοντές οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι σε κέντρα διασκέδασης και ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή. Βοήθησαν πάρα πολύ μαζί με τη βάση ετοιμότητας, μαζί με το Σύλλογο Κυνηγών. Βέβαια, η πυροσβεστική είχε οργανωθεί άρτια και μπορούσε να το αντιμετωπίσει άμεσα. Επίσης, να πω ότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία. Επικοινώνησα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια, 6.30, για να έχουμε εισπολή των εναέριων μέσων και εκτοποιήθηκε άμεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και από εδώ. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, γιατί και το σημείο ήταν δύσκολο και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που επέτρεπαν την εξάπλωση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της Πυρκαγιάς. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ που αφορούσε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί της Χιάθου τα προηγούμενα 24 ώρα. Οριοθετήθηκε ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικής, σε συνεργασία βεβαίως με το Δήμο Σκιάθου και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τη Σκιάθου και τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τζούμα, ο οποίος θα μας δώσει στίγμα για όλα όσα εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες που ανησύχησαν βεβαίως στο νησί. Αλλά ευτυχώς, όπως είπαμε, είχαν αίσια εξέλιξη. Βεβαίως θα δούμε και άλλα θέματα με τον κύριο Τζούμα. Πάμε να τον δούμε ευθύς αμέσως. Σύνδεση Skype με το νησί του Παπαδιαμάντη. Κύριε Τζούμα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε στο δελτίο ειδήσεων του Άστρα. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο περιπετειώδες με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Είδαμε και τις δηλώσεις στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, αλλά και τη δήλωση του επικεφαλής του κλιμακίου του πυροσβεστικού στη Σκιάθου, του κυρίου Κούρια. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την επόμενη μέρα? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, το πυροσβεστικό κλιμάκιο, του διοικητή, τον κύριο Κούρια, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τικίλια, που είχαμε έτσι μια τηλεφωνική επικοινωνία εκείνο το πρωί, 6 ώρα το πρωί, 6 και 4, και ενήργησε άμεσα με την βοήθειά του, είχαμε τα εναέρια μέσα. Επίσης, τους εθελοντές, τους δεκάδες εθελοντές που ήταν από τη διασκέδαση, που εκείνη την ώρα γίνουν στα σπίτια τους και ήταν τη φωτιά και ήταν από τις πρώτες που την είδαν και ενημέρωσαν. Ήταν μια δουλειά συλλογική και δείχνει ακριβώς ότι πόσο ευαίσθητη είναι η τοπική κοινωνία και όταν λειτουργήσει και ο μηχανισμός σωστά, μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο που πραγματικά θα είχαμε συνέπειες δύσκολες, δεδομένου ότι ήταν σε μια έτσι περιοχή η οποία είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Είναι μια χερσονησίδα με ξενοδοχεία, με πολλά καταλήμματα. Ήταν όλα γεμάτα, είναι και η περίοδος τέτοια. Οπότε θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά απρόοπτα. Ευτυχώς όμως περιορίστηκε στις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά και δεν είχαμε έτσι μια έτσι κακή εξέλιξη. Μάλιστα, το είπατε και εσείς, είναι περίοδος με υψηλή επισκεψιμότητα, ειδικότερα στη Σκιάθου που είναι πανέμορφο νησί, αλλά και οι βόρειες προάδες είναι βεβαίως τόποι που επιλέγονται και από τους αλλουδαπούς τουρίστες. Και μετά την περίοδο των lockdown από πέρυσι, είναι μια, θα λέγαμε, χρονιά μέχρι και τώρα, όπου καταγράφεται θετικό πρόσημο και υψηλή επισκεψιμότητα στα νησιά τα ελληνικά. Οπότε θεωρείτε ότι έχει παίξει καθοριστική συμβολή και σημασία ήταν το γεγονός ότι βεβαίως προλάβατε τα χειρότερα. Όλο αυτό το κομμάτι που αφορά στην προετοιμασία που υπάρχει, δηλαδή στην συνεργασία, η οποία έχει ανέβει επίπεδο τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην πυροσβεστική, τους Δήμους, είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, είναι αναγκαιότητα βεβαίως να υπάρχει συνεργασία σε υψηλότερο επίπεδο. Τι λέτε? Βεβαίως, και να σας πω ότι από το 2020 λειτουργούμε σε Σκιάθου και εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στους Κουναριές. Οπότε έχουμε μια επιπλέον δύναμη στο νησί 9 ατόμων που δεν την είχαμε σε άλλη περίπτωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχουμε και οχήματα και έχει εφοδιαστεί το κλιμάκιο με 2 νέα οχήματα. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι και αυτή εξαιρετική. Να σας πω ότι από χθες έχουμε 2 οχήματα στο νησί με αφορμή και το συμβάν, αλλά και το ότι είχαμε δίκτυο επικοινωνότητας 4. Είναι όλα αυτά που συμβάλλουν, η συνεργασία πάνω απ' όλα με όλες τις αρμόδιες φορείς και τους εθελοντές. Εδώ ήδη είχαμε προγραμματίσει για χθες, μετά την πυρκαγιά, χωρίς να ξέρουμε βέβαια πριν γίνει το συμβάν, είχαμε διοργανώσει το συντονιστικό να κάνουμε μια συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων λόγω του επικινδυνότητα 4. Πάντοτε δηλαδή υπάρχει μια στενή συνεργασία και μια αμεσότητα μεταξύ των φορέων, που γι' αυτό και έχουμε έτσι μια άμεση αντιμετώπιση στα θέματα αυτά. Και γενικά η πρόληψη είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η πρόληψη. Να σας πω ότι πέρα από αυτά που κάνουμε κάθε φορά, την ετοιμότητα των υπηρεσιών, είχαμε μισθώσει και μια γεννήτρια για την περίπτωση που τη χρειαστούμε. Επίσης, έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα στοχητά ανίχνευσης της αλλαγής θερμοκρασίας για να είμαστε και εκεί σε μια επιφυλακτική και σε μια υπαγρύπνηση, μιας και ξέρετε, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές που είχαν ταλαιπωρήσει τη Σκιάθου είχαν ξεκινήσει από τους χώρους διαχείρισης των απορριμμάτων. Κοιτάμε δηλαδή να δώσουμε και μεγάλη έμφαση στην πρόληψη.
πρόληψη και συνεργασία, δηλαδή. Αυτοί είναι έτσι οι βασικοί πυλώνες για την αντιμετώπιση. Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα στο νησί αυτή την περίοδο, τι τρέχει σε επίπεδο έργων και βεβαίως, όπως είπαμε, είναι μια περίοδος που έχετε δεχθεί και όγκο επισκεπτών. Τι μπορούμε να επισημάνουμε αναφορικά με τα όσα εκεί γίνονται σε συνεργασία και με την περιφέρεια, αλλά και όπου χρειάζεται βεβαίως επικοινωνείτε και με τα αρμόδια υπουργεία. Να σας πω, την περίοδο αυτή έχουμε τόσα πολλά ταυτόχρονα έργα που δεν υπήρξαν ποτέ στο νησί. Ξεκινώντας από τις Κουκουναριές, ήταν το έργο των πεζοδρομίων από την περιφέρεια. Συνεχίζουμε με το έργο της αποχέτευσης των Τρούλων και στις Κουκουναριές, που έχει αυτή τη στιγμή διακοπή λόγω της τουριστικής κίνησης, που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου των Κουκουναριών και την επέκτασή του από μέχρι και τον Τρούλο, αλλά και την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στην Αγία Ελένη. Μετά έχουμε το μεγάλο έργο στον Επαρχιακό, με τη διαμόρφωση του έργου και τη βελτίωση του οδοστρώματος που θα γίνει από τον Οκτώβριο. Πάλι σε συνεργασία με την περιφέρεια. Το έργο της αποχέτευσης ήταν συνεργασία με την περιφέρεια, αλλά η χρηματοδότηση και οι μελέτες έγιναν από τη ΔΕΙΑ. Συνεχίζουμε. Έχουμε τις αναστηλώσεις στα τρία σημαντικά μνημεία της Κιάνθου, το Μεσονικό Οικισμό. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, δεν έχει διακοπή. Τα δύο μεγάλα έργα στα καθολικά των Ιερών Μονών και Χρειάς και Εικονίστριας, και αυτά είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα έργα είναι 4 εκατομμύρια ευρώ από τέσπα της περιφέρειας. Οι μελέτες είχαν υποβληθεί από το Δήμο και γίνονται, η επίβλεψή τους γίνεται από το Υπουργείο. Ναι, Δήμαρχε, σας ακούμε, να συνεχίσετε. Η τεχνική. Σας έχασα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε και τις 4 παιδικές χαρές με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος και τεχνική υποστήριξη από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι το γήπεδο που έχει ολοκληρωθεί ο φιλοτάπητας και τώρα τέλος του μήνα θα ξεκινήσει ο τεχνητός φιλοτάπητας. Οπότε είναι όλα αυτά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη: το γήπεδο, οι παιδικές χαρές, η αποχέτευση, η ίδρυψη. Το μεγάλο έργο αυτό της ίδρυψης, που να σας πω από προχθές έχουμε συνδέσει το νερό από τις νέες γεωτρήσεις και σύντομα θα έχουμε νέα για το, μετά και από την απόφαση της υγειονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας που θα κρίνει και το νερό πόσιμο. Όλα αυτά τα έργα λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Κολυντρίνη, και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, που τις μέρες αυτές είναι εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνηθούμε και πάλι. Ναι, σας βλέπουμε τώρα. Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα με την φωτιά που εκδηλώθηκε και οριοθετήθηκε στην Πούντα Σκιάθου. Δεν είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό αυτής της εκτάσεως από την αρχή του καλοκαιριού στη Σκιάθου. Ήταν το πρώτο περιστατικό που ανησύχησε το νησί. Ήταν το πρώτο περιστατικό, ακριβώς. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Βέβαια, η ετοιμότητα ήταν μεγάλη. Τα σημεία κάλυψης από εθελοντές και από το κλιμάκιο και από το Δήμο ήταν πάντοτε σε μεγάλη ετοιμότητα. Οι πυροφύλακες δηλαδή, ξέρετε, οι εθελοντές που. Οπότε υπήρξε έτσι μια μεγάλη επαγρύπνηση για να προλάβουμε. Το μόνο περιστατικό που καταγράφεται φέτος για την ώρα και ελπίζω να μην έχουμε άλλο είναι αυτό. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της φθινοπορεινής σεζόν. Γενικότερα, τι άλλο μπορούμε να πούμε μετά τα όσα μας είπατε, δώσατε στίγμα για τα έργα στο νησί. Τι άλλο μπαίνει ψηλά στη στόχευση για το Δήμο Σκιάθου, τη Δημοτική Αρχή. Μια χρονιά που βεβαίως φαίνεται θα έχει την ιδιαιτερότητά της, αν κρίνει κανείς από το παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ οικονομικά, ευρύτερα στο ενεργειακό ζήτημα που μας απασχόλησε έντονα την περίοδο που προηγήθηκε το χειμώνα. Το θέμα της αυξήσεως των τιμών των καυσίμων παράλληλα. Φαντάζομαι ότι πολύ συχνά είστε και σε επαφή με τους ανθρώπους της αγοράς από το χώρο της εστίασης αλλά και ευρύτερα. Σας μεταφέρουν παράπονα ή και αποτυπώνουν κατάσταση. Οπότε τι μπαίνει ψηλά για την Δημοτική Αρχή ευρύτερα, αλλά και ποιο πρέπει να είναι το στίγμα που θα κερδιθεί για το επόμενο διάστημα. Τι λέτε? Αυτό που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και θα πρέπει επιτέλους να μειωθεί η ΦΠΑ στα νησιά, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να προστατεύει την νησιωτικότητα. Γιατί ήταν μέχρι τώρα ένα πολύ καλά τουριστικό καλοκαίρι. Τα έξοδα όμως είναι πάρα πολλά και μεγάλα. Οι δυσκολίες επίσης, διότι η νησιωτικότητα μόνο προβλήματα δημιουργεί, ειδικά το χειμώνα, με τις συγκοινωνίες που είναι δύσκολες, με τη ζωή των ανθρώπων. Εμάς το πρώτο μέλημά μας είναι να είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, έτσι, να δώσουμε έμφαση και να μπορέσουμε τους ανθρώπους να τους κρατάμε στο νησί, να είναι βιώσιμο δηλαδή. Και η ανάπτυξη και ο τουρισμός να αφορούν την τοπική κοινωνία, γιατί όλα στρέφονται γύρω από αυτή. Πρέπει ο πληθυσμός να είναι ικανοποιημένος, ο τοπικός, να είναι βιώσιμος οικονομικά, για να μπορεί και να υπάρχει και η τουριστική κίνηση και ό,τι άλλο στρέφεται γύρω από αυτό. Να δώσουμε δηλαδή έμφαση στον τοπικό πληθυσμό, στην τοπικότητα, να υπάρχουν συνθήκες ευημερίας για τους κατοίκους και όλα τα άλλα μετά γίνονται και χτίζονται. Γιατί είναι και τέτοια η ομορφιά και η δυναμική του νησιού. Που ξέρετε, όλα μετά είναι στο χέρι μας.
Το πρώτο μέλημά μας είναι να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη, να μπορούν οι άνθρωποι εδώ να βιοπορίζουν, να μην χρειάζεται να φύγουν είναι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας. Μάλιστα. Τώρα για να κλείσουμε, έχουμε βεβαίως τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου και η Σκιάθος θα έχει την τιμητική της. Φαντάζομαι ήδη θα έχετε και τουρισμό θρησκευτικό στο νησί, όχι μόνο για άλλους λόγους. Για να κλείσουμε με αυτό, τι λέτε, τι σχολιάζετε? Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια πράγματι έχει δοθεί έτσι μια τέτοια έμφαση. Να σας πω ότι και από τα μνημεία και από τις αναστηλώσεις που τώρα είναι σε εξέλιξη, μόλις αυτά ολοκληρωθούν, θα δημιουργήσουν και ένα τέτοιο κύμα. Γιατί θα τα προβάλλουμε μετά κι εμείς και ως τέτοια. Βέβαια, στη Σκιάθο υπάρχουν πολύ σημαντικά το κόστομα που δεν αφορούν μόνο τη Σκιάθο, αλλά και όλη τη χώρα, όπως η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού που γιορτάζει απόψε και που σχεδιάστηκε και υψώθηκε η πρώτη ελληνική σημαία. Οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι του τουρισμού που μας αφορά. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μετά το 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο βεβαίως. Και το σημαντικότερο να μην έχουμε έκτακτα περιστατικά, κυρίως με τις πυρκαγιές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε σε αυτό το σημείο με τα υπόλοιπα θέματα. Να δούμε τώρα στο κομμάτι αυτό το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις δηλώσεις του έμπειρου τοπογράφου μηχανικού του κ. Δογκάκη, ο οποίος μιλά για το θέμα των πυρκαγιών που ανησύχησαν το προηγούμενο διάστημα τη Μαγνησία. Ενώ να σημειώσουμε παράλληλα ότι πρόκειται να κατέλθει ως υποψήφιος με το συνδυασμό του Κώστα Αγοραστού στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με φόντο τις πυρκαγιές στη Μαγνησία που δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα και αναστάτωσαν έναν ολόκληρο νομό, με αποκορύφωμα τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου. Στον Άστρα τοποθετήθηκε ο έμπειρος τοπογράφος μηχανικός και μελετητής Ανδρέας Δρογκάκης, ο οποίος έχει μάστερ στο περιβάλλον και εξειδίκευση επί του θέματος. Ο κ. Δρογκάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών αλλά και το ρόλο της πολιτείας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια έξορση των φυσικών φαινομένων, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται όλο και μεγαλύτερες οι καταστροφές. Το κράτος και γενικότερα οι κυβερνήσεις, αλλά επειδή δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι ένα διαχρονικό το οποίο μεταβιβάζεται από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, προσπαθεί με διάφορα μέσα να ανταπεξέλθει. Όμως η ταχύτητα εκείνη με τον οποίο ο ρυθμός των φυσικών μεγεθών επεκτείνεται, μεγαλώνει, είναι δυσανάλογος με αυτόν που μπορεί το κράτος να ανταπεξέλθει. Παρ' όλα αυτά και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και γενικά η περιφέρεια, έχουν δείξει τα απαραίτητα και κατάλληλα αντανακλαστικά, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να ανταπεξέλθουν. Ο έμπειρος πάντως τοπογράφος, μηχανικός και μελετητής Ανδρέας Δογκάκης κατέρχεται ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Με το συνδυασμό Συμμαχία υπέρ των πολιτών του Κώστα Αγοραστού. Η επόμενη μέρα έρχεται, η ανύψωση θάλασσας υπάρχει, έστω και 2 χιλιοστά το χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι εκτός την υποχρέωση του κράτους και εμείς απολίτες, όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες, μπορούμε με τη συνεισφορά μας, είτε πραγματική, είτε με την έννοια του να συμπαραστεκούμαστε στον συνάνθρωπό μας, να βοηθήσουμε σε αυτό το τιτάνιο έργο. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, μια πρόκληση που μας αφορά όλους. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύω ότι η περιφέρειά μας έχει βρει έτοιμους και ικανούς να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις του καιρού. Ο Ανδρέας Δογκάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μάστερ στο περιβάλλον. Έχει διατελέσει πρόεδρος τοπογράφων μηχανικών Μαγνησίας και γραμματέας της Αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Έχει προσφέρει επανελειμμένως εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο ελληνικό δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, αρρωγή από το Δήμο Βόλου για τους πληγέντες των πυρκαγιών στη Μαγνησία. Διευκρινήσεις για το τι ισχύει στις δημοτικές ενότητες με τις αιτήσεις έδωσε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κύριος Κοπάνας, τοποθετούμενο στην κάμερα του Άστρα. Χέρι βοηθείας και από το Δήμο Βόλου στο βαθμό που του αναλογεί για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στη Μαγνησία. Διευκρινήσεις για το τι ισχύει σε δημοτικές ενότητες και το πού μπορούν να απευθυνθούν οι πηγέντες των πυρκαγιών έδωσε μιλώντας στον Άστρο ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων κ. Σκοπάνας, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου έχει καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ξεκίνησε ένα κύμα εθελοντισμού από κοινού με τους υπόλοιπους βολιώτες και μαγνησιώτες, ώστε να ενισχυθούν οι συνάνθρωποι που δέχτηκαν πλήγμα από τις φωτιές. Από την επόμενη μέρα των πυρκαγιών, επικεντρωθήκαμε στη διαδικασία δήλωσης και καταγραφής των ζημιών και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου Βόλου,
που εργάζονται ακούραστα και πέρα από το κανονικό ωράριό τους για το σκοπό αυτό, στο κοινοτικό γραφείο του Σέσκλου, στο Δημαρχείο της Νέας Αγχιάλου, στο Δημαρχείο του Διμηνίου. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους πληγέντες, ώστε η κρατική βοήθεια να φτάσει σε εκείνους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θέλουμε να αποζημιωθούν οι συνδημότες μας γρήγορα και επαρκώς. Προς αυτή την κατεύθυνση κατευθύνει τις ενέργειές της και τις παρεμβάσεις της η δημοτική μας αρχή. Εδώ στο Σέσκλο όπου βρισκόμαστε έγιναν στάκτη πάνω από 60.000 δέντρα, ελιές και αμυγδαλιές. Κάηκαν ολοσχερός ημερικώς 15 κτηνοτροφικές μονάδες. Κάηκαν πάνω από 200 ζώα. Οι δηλώσεις των ανταποκριτή του ΕΛΓΑ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές φτάνουν μέχρι σήμερα τις 250. Στη Νέα Αγχίαλο, οι δηλώσεις για υλικές ζημιές σε κατοικίες ξεπερνούν τις 450, ενώ οι δηλώσεις για υλικές ζημιές στις επιχειρήσεις είναι 130. Έχουν καταστραφεί 3 κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν καεί πάνω από 800 ζώα. Μεγάλες είναι οι ζημιές σε θερμοκήπια, στις ελιές, στις αμυγδαλιές, στα αμπέλια, κυρίως στις περιοχές που είναι γύρω από τις αποθήκες των πυρομαχικών, αλλά και στο στούπι και στη Βελανιδιά. Στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ, οι δηλώσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών έχουν φτάσει τις 380. Οι δηλώσεις για τον ΕΛΓΑ έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 21 Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλιμάκια του ΕΛΓΑ που προχωρούν σε αυτοψίες και σε εκτιμήσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες και βεβαίως κλιμάκια της πολιτικής προστασίας που διενεργούν ελέγχους σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Και ήδη μέσω της πλατφόρμας Αρρωγή.gov τον Αύγουστο θα φτάσει κρατική η πρώτη αρρωγή της πολιτείας στους πληγέντες. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε την καθοριστική συμβολή και τη βοήθεια του υφυπουργού, του αρμόδιου υφυπουργού, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Ήδη, όπως είπε, είναι σημαντικές οι δωρεές σε ζωοτροφές και σε υλικά για να ξαναστηθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες όπως οι λαμαρίνες, ξύνη, στήλη, κίσκι. Η ίδια η κοινωνία των πολιτών, από κοινού με τη Δημοτική Αρχή, ήμασταν και είμαστε στην πρώτη γραμμή, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοπάνας. Αναβάθμιση τώρα, κυρίες και κύριοι, και εξυγχρονισμός των εφιστάμενων υποδομών στο αισθητικό Άλσος. Να δούμε τι επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών στη Λάρισα για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέες παιδικές χαρές, όργανα άθλησης για ενήλικους, νέο γήπεδο μπάσκετ, συντήρηση της πίστας σκέιτ και σημαντικές εργασίες συντήρησης και ανάπλαστης στο αισθητικό Άλσος. Δρομολογούνται από το Δήμο Λαρισαίου μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη. Βασικός στόχος της παρέμβασης του Δήμου Λαρισαίων είναι η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών στο αισθητικό Άλσος, τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά, ώστε ο νέος εξοπλισμός να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις σύγχρονες ανάγκες παιχνιδιού και άθλησης, δημιουργώντας έναν πρότυπο ανοιχτό χώρο συνάθρησης με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για την ενασχόληση όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων και πρωτίστως των ευάλωτων και ευπαθών. 7 νέες παιδικές χαρές, νέες και αντικατάσταση της υπάρχουσης. Στις συνοικίες, στις πόλεις και σε χωριά του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα στη Νέα Πολιτεία, στην πλατεία της Νέας Πολιτείας, στην πλατεία Αδέρφη δηλαδή, που είναι στη Νέα Πολιτεία, αλλάζει η υπάρχουσα παιδική χαρά που είναι χρόνια και δημιουργείται μια πολύ μεγαλύτερη. Με καινούργια όργανα, όλες οι παιδικές χαρές έχουν καινούργια όργανα, δάπεδα, φωτισμούς, περιφράξεις και θα είναι και πιστοποιημένες. Οπότε έχουμε μία στην πλατεία της Νέας Πολιτείας, μία στην οδό Χατζηχρήστου, πάλι στη Νέα Πολιτεία, απέναντι από το 44 Δημοτικό. Μία στη συνοικία της Νεάπολης, μία στη συνοικία του Λιβαδακίου στην πλατεία Ειρήνης του Λιβαδάκη, στο Δασοχώρι και στην πλατεία Θρακών στη Γιάννουλη και μία στην περιοχή της Νέας Μήνης. Είναι 7 νέες παιδικές χαρές. Είναι η τρίτη εργολαβία που βγάζει ο Δήμος Λαρισαίων στη θητεία του για δημιουργία νέων παιδικών χαρών. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο και θα ακολουθήσει μία νέα εργολαβία που θα έχει τις παιδικές χαρές στα χωριά του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Κοιλάδας. Η χρηματοδότηση αυτού είναι από το Ταμείο Αλληλεγγύης, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, 600.000 και προσθέτουμε άλλες 200.000 περίπου Δήμου Λαρισαίων, οπότε βγαίνει μια διακήρυξη περίπου 800.000 ευρώ. Γίνεται διαγωνισμός και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά το πέρας των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ωραία.
Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στα 1,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται με 900.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης και τα υπόλοιπα από πόρους του Δήμου Λαρισαίων. Οι αυξανόμενες τώρα τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις κερδοφορίες των βενζινοπολών. Να δούμε τι επισημαίνουν οι επαγγελματίες του χώρου. Σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι βενζινοπόλες στη Λάρισα, με την ενεργειακή κρίση να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις κερδοφορίες τους και την οικονομική τους ευημερία. Οι βενζινοπόλες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιόδους εορτών, όπως για παράδειγμα το 15 Αύγουστο. Γενικά, όταν περιμένουμε μόνο τις γιορτές, φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμάς μας έπνιξε πάρα πολύ με τον κορονοϊό, με το οποίο είχαμε δει τότε την υποτονική κίνηση και τα περισσότερα πρατήρια δεν επιδοτήθηκαν, λόγω του ότι εμείς θεωρηθήκαμε ότι δεν κατέβηκε ο τζίρος μας. Προσέξτε, είχε φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Άρα λοιπόν ο τζίρος μας είχε ανέβει, αλλά τα κέρδη μας είχαν κατέβει. Δηλαδή, εμείς δεν πηγαίνουμε με τα τζίρο, εμείς πηγαίνουμε με τα λίτρα. Επομένως, αδικηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ και νομίζω ότι πάρα πολλά πρατήρια, ακόμα και πρατηριούχοι, δεν μπορούν να συνέλθουν εν ώψη ότι είχαν τα ενίκια, ότι έχουν τη ΔΕΗ που συνεχίζεται, παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το ενεργειακό κόστος. Βαριόμαστε την κυριολεξία να σηκωθούμε για τα μηχανάκια, ειλικρινά σας το λέω, λυπάμαι που το λέω. Δηλαδή, το να έρθει το μηχανάκι να βάλει 2,5 και 3 ευρώ είναι ασύμφορο. Το αν το χτυπήσει και κάρτα και μας πάρει και 1% η τράπεζα, καλύτερα μην του βάλεις, πες τον δεν βάζω και φεύγεις. Δηλαδή, έχουμε την ενέργεια, έχουμε τα δικά μας έξοδα. Να μην πω για το χαρτί και γίνω τώρα γενείς, έτσι, ούτε χαρτάκια δεν μας στέλνουν πλέον οι τράπεζες, αλλά η κράτηση. Το κράτος καλά σκέφτηκε ότι για να πατάξει φοροδιαφυγή πρέπει να μπει η κάρτα. Αλλά κάρτα, για να την έχει την κάρτα, πληρώνει ο καταναλωτής. Πληρώνει ο επιχειρηματίας, πληρώνουμε για τα υπός, πληρώνουμε για την κράτηση και τελικώς οι τράπεζες δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν τους υπαλλήλους τους. Οίκουσον. Τώρα οι τράπεζες μικραίνουν το προσωπικό γιατί δεν έχουν να συντηρηθούν, που είναι τώρα στην αυθονία, που τα παίρνουν από παντού και δεν δίνουν τίποτα. Ούτε το χαρτάκι, το ρολό. Τα ρολάκια αυτά. Να φανταστείτε, γύρω στα 300 ευρώ μας βγαίνει στο βενζινάδικο του χρόνου να αγοράσουμε αυτά τα ρολάκια. Ούτε αυτά δεν μας δίνουν. Αυτό το παράπονο είναι γενικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε με αυτά τα ποσοστά κέρδους. Τώρα, σε κάποιες περιοχές που παρατηρούμε υψηλές τιμές, παιδιά, το να πάτε, να πάει ένα άτομο ή με ένα αυτοκίνητο, καλά δεν συζητάμε για τραμελή οικογένεια, εκεί πρέπει να δώσει 2-3 μισθούς. Τα ακτοπλοϊκά είναι πάρα πολύ ακριβά. Είμαστε μια χώρα παράδεισος και δεν μπορούμε να φτάσουμε τα νησιά, λόγω του ότι είναι πολύ ψηλά τα ακτοπλοϊκά. Επίσης, πρέπει να τα πάρουμε όλα από την Αθήνα. 2-3 προορισμοί είναι από τη Θεσσαλονίκη, άντε και ένας από την Καβάλα. Γενικά, όλη η Ελλάδα είναι μια Αθήνα. Αθήνα στο αεροδρόμιο, Αθήνα στα ακτοπλοϊκά, ακριβά τα εισιτήρια, ακριβή βενζίνη, ακριβά τα διόδια. Εντάξει, δεν θα κλεγόμαστε μόνο, θα λέμε και αυτές τις πικρές αλήθειες. Συνολικά πάντως, οι βενζινοπόλες της Λάρισας αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένες της ενεργειακής κρίσης, της έλλειψης κρατικής στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των εξαρτήσεων από τις εποχές εορτών. Η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις και πολιτικές υποστήριξης είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους και την εξασφάλιση της απασχόλησης και της οικονομικής ευημερίας του τομέα. Ένα ακόμη τώρα περιστατικό κακοποίησης, κυρίες και κύριοι, ζώων καταγράφει και αυτή τη φορά στο Βόλο, όπου άγνωστος έκλεισε, όπως αποκαλύπτεται, σε κουτί από παπούτσια νεογέννητα γατάκια και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων επί της Μετσοβίου Πολυτεχνείου Μεϊκάρων στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Έχει μάλιστα ήδη γίνει καταγγελία και μήνυση κατά αγνώστων. Λίγες στιγμές ξεκούρασης τώρα, μακριά από τις υποχρεώσεις του πολιτικού στίβου, απολαμβάνουν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος και η βουλευτής και υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος Έφη Αχτσιόγλου μαζί με το γιο του Σάρη. Το ζευγάρι επέλεξε το Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων, ως προορισμό για τις ολιγοήμερες διακοπές του και κράτησε τις οικογενειακές του στιγμές όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, βεβαίως.